μόνο με τη συμμετοχή και της Ρωσίας μπορεί να επιτευχθεί βιώσιμη ειρήνη στην Ευρώπη, δήλωσε μεταξύ άλλων η Άγγελα Μέρκελ, μιλώντας κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που έγινε για την 77η επέτειο της γερμανικής εφημερίδας Süddeutsche Zeitung. Η ίδια εξήγησε πως ενώ η Δύση είναι ανένδοτη στην υποστήριξή της στην Ουκρανία, καθώς το έθνος παραμένει κλειδωμένο σε σύγκρουση με τη Ρωσία, θα πρέπει επίσης να έχει το μυαλό της ανοιχτό για αυτό που μπορεί να φαίνεται ως αδιανόητο τώρα. Και αυτό είναι ο μελλοντικός ρόλος της Μόσχας στις υποθέσεις της Ευρώπης. Τόνισε επίσης ότι μια μελλοντική ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου θα πληρεί τις απαιτήσεις μόνο εάν εμπλακεί και η Ρωσία. Εφόσον δεν το έχουμε πετύχει αυτό, ούτε ο ψυχρός πόλεμος έχει τελειώσει πραγματικά, πρόσθεσε. Η Μέρκελ χαρακτήρισε την 24η Φεβρουαρίου, την ημέρα που η Ρωσία ξεκίνησε τη στρατιωτική της εκστρατεία στην Ουκρανία, ως σημείο καμπής, τονίζοντας ότι οι δηλώσεις που γίνονται από διάφορα μέρη στη σύγκρουση θα πρέπει να ληφθούν στα σοβαρά και να μην χαρακτηριστούν εξ αρχής μπλόφα, εννοώντας προφανώς τα όσα υποστήριξε πριν από λίγο καιρό ο Βλαντιμίρ Πούτιν, που είπε ότι θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα για να υπερασπιστεί τη Ρωσία. Αυτή η στάση πάντως της Μέρκελ δεν άρεσε στους Ουκρανούς αξιωματούχους. Την περασμένη εβδομάδα ο Αντρέι Μέλνικ, απερχόμενος πρεσβευτής του Κιέβου στο Βερολίνο, χαρακτήρισε τη στάση της Μέρκελ απέναντι στη Ρωσία και το ρόλο της στην ευρωπαϊκή ασφάλεια σχεδόν διαστραμμένη.